Σωτήρη, τι κάνεις, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλησπέρα. Νομίζω είσαι ο πιο αδικημένος. Καλό σουτέρ τριών πόντων που δεν τον έχουμε σε υπόλοιψη, αλλά τον βλέπουμε να βάζει συνέχεια τρίποντα. 3 στα 5. Αυτό λέω, βάζει συνέχεια. Εντάξει, ξαπανέκανε το δυνατό μου σημείο, ήταν το σουτ. Ούτως ή άλλως. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι που με χαρακτηρίζει. Τώρα, ξέρετε, στον αθλητισμό υπάρχουν κακές μέρες, υπάρχουν καλές μέρες. Ευτυχώς το Σάββατο ήταν μια καλή μέρα και για μένα και για την ομάδα. Είναι αυτό που λέτε εσείς οι παίκτες, Σωτήρη, το κλισέ ότι το σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα, έτσι, και ο Ηρακλής κερδίζει αυτή την περίοδο. Εντάξει, είναι όντως κλισέ, αλλά δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να κερδίζει η ομάδα σου. Mm. Κανείς δεν θυμάται μια καλή εμφάνιση όταν η ομάδα χάνει. Σωστά. Ή δεν έχει την ίδια χαρά όταν παίζεις καλά και η ομάδα σου χάνει. Από την ένα, η ομάδα σου κερδίζει και δεν έχεις παίξει καλά ή έχεις παίξει λίγο καλά, όλα φαίνονται καλύτερα και καλύτερα. Σωστά. Εσείς τώρα, έτσι όπως πηγαίνει η σεζόν και έχει ξεκινήσει, παίζετε όλο ένα και καλύτερα. Αν εξαιρέσουμε το Ρέθυμνο που εκεί δεν είχαμε και εικόνα και δεν πήγε καλά το παιχνίδι, η ομάδα βελτιώνεται. Εντάξει. Πραγματικά το εκτός του Ρεθύμνου το κύπελλο το θεωρώ μια παρένθεση. Οπότε αν εξαιρέσουμε το πρώτο παιχνίδι που ήταν μέσα στο Περιστέρι, που η ομάδα ήταν ανέτοιμη μετά από μια εβδομάδα με τραυματισμούς απέναντι σε ένα πολύ ποιοτικό αντίπαλο και δεν έπαιξε καλά και έχασε, νομίζω ότι κάθε εβδομάδα η ομάδα παρουσιάζει μια βελτίωση. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο. Να παρουσιάζει βελτίωση και να κερδίζει τις νίκες και να παίρνει τις νίκες που πρέπει, ώστε να κερδίζει χρόνο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να κερδίζει χρόνο, ώστε με τη δουλειά και με την προπόνηση που κάνει η ομάδα και προπονείται και βελτιώνεται. Να μην πω το Δεκέμβριο, να πω τον τέλη Νοεμβρίου, να πω Δεκέμβριο, η ομάδα θα παίζει αυτό που πρέπει να παίζει. Η αλήθεια πάντως είναι, και αυτό το λένε εντάξει και οι αντικειμενικοί παρατηρητές της Λίγκας και οι ουδέτεροι κτλ., είναι ότι ο Ηρακλής όντως έχει πραγματικά μια καλή ομάδα, έτσι. Έχει ένα καλό σύνολο. Ναι. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι, γιατί ξέρετε, ακούω και διάφορα ότι ναι, οι ξένοι είναι απαραίτητοι, κάνουν τη διαφορά στις ομάδες, αλλά το μεγάλο νομίζω το τέρμα του Ηρακλή και αυτό που ξεχωρίζει και ανεβάζει λίγο την ομάδα σε level είναι ότι υπάρχει καλός κορμός Ελλήνων. Σίγουρα. Καλοί Έλληνες θα κρατήσουν την ομάδα στα δύσκολα, θα συμβουλέψουν τους Αμερικάνους εκεί που πρέπει, θα διαχειριστούν μια ήττα, θα διαβάσουν διαφορετικά ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Θα βάλουν τα σουτάκια τους στο παιχνίδι το δύσκολο το εκτός έδρας. Εσύ έβαλες 9 πόντους, ο Κακαρούδης 9, ο Ζάρας 6. Εντάξει, ο Καβαδάς τώρα αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά, ο Καλαϊτζίδης παίζει τις άμυνές του, βάζει το σουτ που χρειάζεται. Έτσι ακριβώς, δηλαδή έχουμε μια, θα βάλω μια εξάδα Ελλήνων μαζί και με τον Φώτη που ο οποίος είναι νεαρός φερέλπης, ναι, το Φώτη και το Γιωργαλά. Έχουμε μια εξάδα Ελλήνων παιχτών οι οποίοι μπορεί να βοηθήσουν κάθε εβδομάδα να είναι κάποιο άλλο παιδί μπροστά και να συμπληρώσουμε και συμπληρώνουμε ακριβώς την ομάδα των ξένων, η οποία όπως και να έχει, όλες τις ομάδες είναι πρωταγωνιστές. Ναι. Γενικότερα πώς το βλέπεις το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, υπάρχει ο Παναθηναϊκός και οι άλλοι? Εντάξει, είναι ο Παναθηναϊκός και οι άλλοι. Υπάρχει ένα γκρουπ με τις ομάδες οι οποίες παίζουν Ευρώπη, οι οποίες έχουν μια παραπάνω ποιότητα. Και μετά μπορείς να βγεις από δεύτερος, τρίτος έως και να πέσεις. Δηλαδή η διαφορά των ομάδων που θα πέσουν έως στα play-off πιστεύω θα είναι 2 με 3 νίκες. Και μετά 1 με 2 νίκες διαφορά θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα πούνε τετράδα ή θα είναι στα play-off. Σωστά. Σωτήρη, για σας είναι δύσκολο προφανώς το ότι επομίζεστε φέτος μια ευθύνη, ένα έτσι χρέος, έναν όρκο απέναντι σε όλο τον Ηρακλή, σε όλο το σύλλογο, γιατί το ποδόσφαιρο παίζει σε μια ξένη γι' αυτό κατηγορία, το βόλεϊ έχει τα δικά του προβλήματα, ο κόσμος βρίσκει μια διέξοδο στο μπάσκετ, έτσι, και αυτό φάνηκε και στη Λάρισα, φαίνεται στα sold out παιχνίδια στο Ιβανόφιο, στο Ρέθυμνο, στο Περιστέρι, δηλαδή ο κόσμος σας ακολουθεί, αυτό σας φορτώνει καθόλου με άγχος, με πίεση, πώς το αντιμετωπίζετε? Να σου πω την αλήθεια, εγώ θα το έλεγα γλυκά ευθύνη. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει αυτό που είπες, αλλά όταν το Σάββατο μπαίνεις και στο παιχνίδι έχει 2.500 κόσμο να σε υποστηρίζει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος βασιμπολίστος ή κάποιος αθλητής
που να μην θέλει στο γήπεδο του 2.500 υποστηρικτές. Σίγουρα. Οπότε, ναι μεν είναι ευθύνη, ναι μεν πρέπει να δώσουμε το 100%, αλλά... Είναι και ένα ωραίο κίνητρο. Ναι, είναι, όλα αυτά είναι με το μέρος μας, έτσι. Στο τέλος της ημέρας είναι με το μέρος μας. Και οπότε, εδώ που τα λέμε, και εντός έδρας είναι σαν να παίζεις, ας πούμε, όταν έχεις και 200, 300, 500 άτομα σε εκτός έδρας παιχνίδι. Δηλαδή να πηγαίνεις σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι, στη Λάρισα, και κάθε στιγμή που μπήκαν και... Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έτσι, είναι σαν να παίζεις εντός έδρας. Ναι, σωστά, σωστά. Ωραία, να ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Τώρα υπάρχει ένα παιχνίδι με τον Πανιόνιο που έκανε την πρώτη νίκη. Πονηρό το, θα το χαρακτηρίζαμε. 20 πόντους ο κύριος Ζωάκης. Ακόμα ένα πονηρό παιχνίδι. Ναι. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι. Πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά και ξένοι ότι δεν θα είναι εύκολο ματς. Ο Πανιόνιος που θα έρθει εδώ πέρα δεν έχει κάτι να χάσει. Κάνει αλλαγές παιχτών, κάνει αλλαγές προπονητή. Πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι. Σωστά. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.